Κύριε Βορύδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξεκίνησε με απρόκλητες εξυβρίσεις. Συνεχίστηκε με επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Προχώρησε με βαριές σωματικές βλάβες, σκοπούμενες, και κατέληξε σε ανθρωποκτονία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολιτικό ζήτημα είναι ένα. Είναι μία διάσταση. Η αντιμετώπιση μιας οποιασδήποτε ιδεολογίας εναντίον της ελευθερίας είναι ένα πολιτικό θέμα. Μεγάλο, κεντρικό, σοβαρό, αντικείμενο πολιτικής συζήτησης, αλλά παραμένει στα πλαίσια τα πολιτικά. Η αντιμετώπιση όμως ανθρώπων οι οποίοι συστηματικά βιοπραγούν, παραβιάζουν την ποινική νομοθεσία, προέρχονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αυτό, πέρα από το πολιτικό ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, γεννά και ζητήματα, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, για τα οποία πρέπει να επιληφθεί πλέον η δικαιοσύνη. Εμείς νομίζω από την αίθουσα αυτή οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το ποινικό πλωστάσιο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, υπάρχει για να αντιμετωπιστούν αυτά. Όταν οργανωμένα σύνολα ενώνονται για να διαπράττουν κακουργήματα ή πλημελήματα, αυτό λέγεται εγκληματική οργάνωση. Τιμωρείται αυτοτελώς η συμμετοχή σε μια τέτοια οργάνωση. Και μάλιστα με κακουργηματικού χαρακτήρα, με ποινές καθήρυξεως. Έχει κακουργηματικό χαρακτήρα η πράξη αυτή. Ποια άλλη χρεια έχει η δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ, για να αρχίσει να ενεργεί? Διότι αλλιώς απλώς παρακολουθούμε, απλώς κάνουμε ευχές, απλώς καταδικάζουμε πολιτικά. Τώρα είναι η ώρα των ποινικών αξιολογήσεων και της ποινικής μεταχείρισης. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση της οργανωμένης πολιτείας απέναντι σε οποιονδήποτε πρακτικά και καθημερινά αμφισβητεί κεντρικούς πολιτικούς θεσμούς, παραβιάζει την ποινική νομοθεσία και πιστεύει ότι θα επιβάλλει την όποια άποψή του μέσα από μια διαδικασία βίας, φτάνοντας στην αμφισβήτηση του ίδιου του πυρήνα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που είναι η προστασία της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας λόγου για όλους. Για όλους τους πολίτες. Αυτό λοιπόν, με συγχωρείτε, το έχουμε δει, κύριε Πρόεδρε, με τα μάτια μας να γίνεται αμφισβήτηση. Το έχουμε δει με τα μάτια μας. Και ακόμα και σήμερα, απέναντι σε αυτό το γεγονός, ακούμε το γιατί έγινε έρευνα. Δηλαδή να συμψηφίσουμε μια ανθρωποκτονία με το τι έρευνα έχει γίνει και ποια ανακριτική πράξη έχει γίνει σε κάποια πλαίσια. Αυτό είναι το επιχείρημα. Ή να συμψηφίσουμε παράνομες πράξεις με ισχυρισμούς για δήθεν διαφοροποιήσεις πολιτικές, είτε υπαρκτές είτε μη υπαρκτές. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα, και το άλλο όμως είναι στο κάτι στο οποίο νομίζω όλοι πρέπει να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση και να παροτρύνουμε τη δικαιοσύνη πια να ενεργήσει. Να παροτρύνουμε τη δικαιοσύνη να πάρει τις δικές της ευθύνες. Εμείς εδώ τις δικές μας ευθύνες, κύριε Πρόεδρε, τις πήραμε, τις έχουμε πάρει κατ' επανάληψη. Τώρα είναι αλλού αρμοδιότητα η αντιμετώπιση, ξαναλέω, των ποινικών κολάσιμων πράξεων. Ευχαριστούμε, κύριε Βορύδη. Κύριε Τσούκαλη, έχετε ζητήσει το λόγο.